Ξεκινάμε τη συνδέση μας από τη Γερμανία και τον Παντελή Βαλασόπουλο, εκεί που, Παντελή, φαίνεται πως δίνουν το πράσινο φως για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό νομικοί και συνταγματολόγοι, και ταυτόχρονα ανάβει η κουβέντα για το εάν θα πρέπει να πληρώνουν τα νοσοκομεία από την τσέπη τους όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία εδώ και ημέρες, τι θα γίνει εάν θα γίνει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σήμερα αρκετοί συνταγματολόγοι και κορυφαίοι νομικοί παίρνουν θέση και δηλώνουν ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι αντίθετος με το Σύνταγμα της Γερμανίας, όπως υποστηρίζουν μερικοί. Μάλιστα λένε ότι η ελευθερία των ανεμβολίαστων τελειώνει εκεί που απειλείται η υγεία και η ζωή των υπόλοιπων πολιτών. Άρα λένε δεν υπάρχει αντίθεση με το Σύνταγμα. Τα μέτρα που προτείνουν, εάν εφαρμοστεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, είναι να μην έχουν ασφάλιση αυτοί που αρρωσταίνουν, που ασθενούν με COVID-19 και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Δηλαδή τα έξοδα να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Να πούμε ότι θέση υπέρ των υποχρεωτικών εμβολιασμών παίρνουν σήμερα με κοινό τους άρθρο στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine δύο κορυφαίοι πρωθυπουργοί μεγάλων κρατηδίων της Γερμανίας, ο κύριος Ζέντερ της Βαυαρίας και ο κύριος Κρέτσμαν της Βάδης Βιτεμβέργης, που τάσσονται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Θέση πήρε πριν από λίγο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λέγοντας ότι δεν αποκλείεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ως τελευταίο μέσο και ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στη Γερμανία.